Μοιάζω καθόλου σε ένα πολύθωμα. Όχι, εντάξει, μια χαρά είσαι. Για πολύθωμα. Στο παρόν βίντεο θα πω τα βασικά με χιούμορ και χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Διότι στο πρώτο κείμενο που έγραψα για το παρόν βίντεο έβαλα και λεπτομέρειες και τελικά βγήκε 4 σελίδες έκθεση. Χαίρετε, Αλάνια. Το σώμα σου το ενδιαφέρει μόνο η επιβίωση και τίποτε άλλο. Τι εννοώ, θέλεις να δυνατήσεις? Το σώμα σου του ξύθηκε το αριστερό αρχιδόμπαλο για το ότι εσύ θες να δυνατήσεις. Για να μπορέσεις να δυνατήσεις ή καλύτερα για να μπορέσεις να αποκτήσεις καλύτερη σωματική διάπλαση, ειδικά αν είναι για μόνιμα, θα πρέπει να παίξεις με τους μηχανισμούς του ανθρώπινου σώματος. Ή να πάρεις αναβολικά. Όπα, άσε κάτω την ένεση ρε παλίκα ρε, περίμενε να σε μιλήσω για τους μηχανισμούς πρώτα. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε, αυτά που θα πω ισχύουν και για το αντρικό και για το γυναικείο σώμα, γιατί πίστεψέ με δεν έχει μεγάλη διαφορά το αντρικό με το γυναικείο σώμα όσον αφορά τη γυμναστική και το bodybuilding κλπ. Αν εξαιρέσει ότι το αντρικό σώμα είναι λίγο πιο εύκολο να έχει γράμμωση ή μυϊκή μάζα ή και τα δύο, τέλος πάντων βγαίνει από το θέμα με ηλικιώδη ταχύτητα. Λοιπόν, η φράση που είπα στην αρχή, το σώμα σου ενδιαφέρεται μόνο για την επιβίωσή του, έχει διάφορες παραμέτρους. Μία από αυτές τις παραμέτρους είναι η ενέργεια, οι θερμίδες ουσιαστικά. Όταν το σώμα σου ανοιχνεύει μεγάλη έλλειψη θερμιδών, όπως όταν κάνεις μια αποτυχημένη δίαιτα, τότε μειώνει το μεταβολισμό σου. Και αυτό οδηγεί σε ένα πρόβλημα που έχω δει. ...628.356 φορές σε άτομα που κάνουν δίαιτα. Μπορεί εσύ να κάνεις δίαιτα για να κάψεις λίπος, αλλά αν η δίαιτα είναι πιο επιθετική από ό,τι πρέπει και σε συνδυασμό με έλλειψη άσκησης, όπως θα αναφέρουμε σε λίγο, τότε το σώμα σου για να μπορέσει να αντισταθεί στην έλλειψη θερμιδών καίει μαζί με το λίπος και μύες. Τώρα, σε πρώτο βαθμό θα χρησιμοποιεί και τα δύο ως ενέργεια, και τους μύες και το λίπος. Όπου το λίπος είναι ούτως ή άλλως από φυσικού του αποθηκευμένη ενέργεια και είναι αυτό το οποίο θες να χάσεις στη δίαιτα, αλλά οι μύες καίγονται επειδή εξαπώ για να δημιουργηθεί ενέργεια. Καίγονται και επειδή ο μυς, σαν όργανο, είναι ένα αρκετά ενεργειακά δαπανηρό όργανο. Χρειάζεται ενέργεια και μόνο που υπάρχει. Ο οργανισμός σου, όταν τον αφήσεις πεινασμένο λόγω δίαιτας, δεν καταλαβαίνει ότι εσύ κάνεις δίαιτα και θες να χάσεις κιλά. Νομίζει ότι δεν έχεις να φας. Οπότε ξεφορτώνεται τους μυες για να μειώσει τις ενεργειακές του δαπάνες. Κάτι σαν να μπαίνει σε eco mode. Το σώμα σου, όταν του δίνεις ανεπαρκείς θερμίδες, είναι σε φάση. Λοιπόν, μαλάκες, η βάρκα μπάζει νερά και καλό είναι όποιος δεν χρειαζόμαστε να πηδήξει στη θάλασσα, αλλιώς θα πεθάνουμε όλοι. Και πίστεψέ με, οι μύες είναι από τα πρώτα πράγματα που θα καταλήξουν στη θάλασσα. Και λιγότεροι μύες σημαίνει λιγότερος μεταβολισμός, γι' αυτό γίνεται και αυτή η μαλακία που ξεκινάς δίαιτα, χάνεις 10 κιλά, σταματάς τη δίαιτα και έπειτα παίρνεις πάλι από 2 έως 15 κιλά. Που είναι το πρόβλημα που ανέφερα πιο πάνω, ότι έχω δει σε 637, δεν θυμάμαι τώρα τι αριθμό είπα, δίαιτες. Τα πιο πολλά άτομα, ή μάλλον αρκετά άτομα, γιατί δεν έχω μιλήσει και με όλους, πολλά άτομα που κάνουν δίαιτα παθαίνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάνουν δίαιτα, χάνουν κιλά, πέφτει όμως μαζί και η μυϊκή τους μάζα, γιατί κάποια από τα κιλά που χάνουν είναι μύες, και όταν έπειτα επιστρέφουν σε μια θερμιδικά πιο πλούσια διατροφή, στην κανονική τους διατροφή, όταν κόβουν τη δίαιτα που έχει χαμηλές θερμίδες και επιστρέφουν στην κανονική διατροφή, στα πράγματα που τρώνε συνήθως, παίρνουν πάλι τα κιλά ξανά ή ίσως και ακόμα παραπάνω, γιατί πλέον ο μεταβολισμός τους είναι πιο χαμηλός από ό,τι πριν τη δίαιτα. Τώρα, το θέμα με τη δίαιτα είναι ότι ακόμη και αν την κάνεις σωστά, συνήθως δεν είναι καλύτερη επιλογή, ειδικά αν θέλεις μόνιμα αποτελέσματα και ειδικά αν σ' αρέσει να τρως. Που βασικά τι σωστά, τις πιο πολλές φορές μαντεύω η δίαιτα γίνεται λάθος ρε φίλε, δηλαδή ας πούμε καταρχήν χάνονται πολλά παραπάνω κιλά από ό,τι πρέπει ανά εβδομάδα, ακόμη και σε άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να χάνουν πολλά κιλά την εβδομάδα. Σχεδόν πάντα δεν χρησιμοποιείται γυμναστική μαζί με τη δίαιτα, που δεν ξέρω τι φάση με αυτό. Όπου, μιας και το ανέφερα, ας μείνουμε λίγο στη γυμναστική. Ανέφερα πριν ότι η έλλειψη θερμιδών προκαλεί μείωση της μυϊκής μάζας. Κάνει το σώμα να μειώνει τη μυϊκή του μάζα και κατά προέκταση τον μεταβολισμό. Κάτι άλλο που μειώνει τη μυϊκή μάζα και κατά προέκταση τον μεταβολισμό είναι η έλλειψη γυμναστικής. Πρώτον, η έλλειψη γυμναστικής κατά τη δίαιτα, όπου ούτως ή άλλως είπαμε λόγω έλλειψης θερμιδών το σώμα προσπαθεί να χάσει μυϊκή μάζα ως μηχανισμό επιβίωσης, και δεύτερον, η έλλειψη γυμναστικής γενικότερα. Ένα σώμα που γυμνάζεται τίνει να έχει περισσότερη μυϊκή μάζα και κατά προέκταση τίνει να έχει μεγαλύτερο μεταβολισμό, οπότε κατά προέκταση μπορεί να τρώει παραπάνω θερμίδες χωρίς να παχαίνει.
επίσης είναι πιο υγιές και πιο λειτουργικό κλπ. Αλλά αυτά εννοούνται, οπότε τα παραλείπω. Απλά το θέμα είναι ότι αυτά που ακούτε όλα, α, 10 tips για να αυξήσεις το μεταβολισμό σου, α, κάνε αυτό και εκείνο για να αυξήσεις το μεταβολισμό σου. Το κυριότερο πράγμα που μπορεί να αυξήσει το μεταβολισμό σου είναι το να αθλείσαι λίγο, να γυμνάζεσαι, να έχεις μια χημική μάζα, το σώμα σου να δουλεύει ώστε να έχει μεγαλύτερες θερμιδικές ανάγκες για να μπορείς να τρως και παραπάνω. Επίσης, δύο τελευταία πριν κλείσουμε. Καταρχήν η γυμναστική λειτουργεί ακόμη και με 1-2 την εβδομάδα. Και όχι, 1-2 την εβδομάδα δεν είναι πολύ, γιατί η εβδομάδα έχει 168 ώρες. Το έχω υπολογίσει. Και 2 ώρες γυμναστική την εβδομάδα σημαίνει 3 φορές την εβδομάδα να γυμνάζεσαι από 40 λεπτά την κάθε φορά και θα είσαι μια χαρά. Καμιά κάμψη, κανένα κοιλιακό ή ανάλογα με το επίπεδό σου και πόσο θέλεις να αυξήσεις την μυϊκή σου μάζα, αντίστοιχες ασκήσεις σχετικά εύκολες ή σχετικά δύσκολες ανάλογα με το τι θες να πετύχεις. Και συνάμα με αυτό το να ζεις πιο πολύ με το σώμα σου παρά με μηχανήματα. Π.χ. αν μένεις στον πρώτο ή στο δεύτερο όροφο, να ανεβαίνεις με σκαλοπάτια, όταν θες να κάνεις μια απόσταση 1 χιλιόμετρο, μην παίρνεις λεωφορείο ή ταξί, να πηγαίνεις με τα πόδια κλπ. Όλα αυτά μαζί αθροίζονται και βοηθάνε στο να ξοδεύεις παραπάνω θερμίδες μέσα στην εβδομάδα από ό,τι θα ξόδευες αν δεν τα έκανες. Όσο για τη διατροφή, θα πρότεινα γενικά να τρως σωστά υγιεινά φαγητά, μαγειρευτά κλπ. Όχι πολύ απ' έξω. Έτσι, η διατροφή σου να αποτελείται κυρίως από σωστά φαγητά σχετικά και πού καμιά μαλακία απ' έξω και όχι το αντίθετο, δηλαδή συνέχεια μαλακίες απ' έξω και πού κάτι υγιεινό. Και επίσης, κοπελιές, η γυμναστική προκαλεί αυτή την σύσφυξη που όλες ψάχνετε και παρόλο που πρέπει γενικά να παρακολουθείς την ανάπτυξη των μυών σου για να μην αναπτύξεις ένα μη παραπάνω από όσο θα ήθελες, αν και μπορείς εύκολα μετά να τον μειώσεις, τέλος πάντων, παρόλο λοιπόν που πρέπει να παρακολουθείς την ανάπτυξη των μυών σου, μην φοβάσαι ότι αν γυμναστείς θα γίνεις σαν bodybuilder, ακόμη και αν κάνεις βάρη. Η αύξηση μυϊκής μάζας είναι δύσκολη για τον άντρα, πόσο μάλλον για τη γυναίκα που έχει και λιγότερη τεστοστερόνη. Ας πούμε για παράδειγμα, αυτή προσπάθησε για να κάνει το χέρι της έτσι όπως το βλέπεις. Σήκωσε κιλά, έκανε πράγματα για να μπορέσει να κάνει το χέρι της όπως το βλέπεις. Και εσύ αν γυμναστείς μπορείς απλά να επιλέξεις να γυμνάσεις άλλη μυϊκή ομάδα. Εδώ πέρα τα δύο prints. Μην το ξεχάσεις μαλάκα στο μοντάζ. Βασικά θέλεις να κάνεις εσύ αυτό το μοντάζ. Γαμιέσαι. Α, επίσης, δεν υπάρχουν έτοιμες δίαιτες. Το να κάνεις εσύ μια έτοιμη δίαιτα είναι σαν να κάνω εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς μέσω Skype. Δεν μπορεί ο άλλος να σου βγάλει μια δίαιτα ή ακόμα χειρότερα να δεις στο ίντερνετ μια δίαιτα έτσι χύμα να την κάνεις και okay, είναι για σένα. Όχι, πρέπει να ξέρεις πόσες θερμίδες καις, ποια φαγητά αντιδράνε πώς κλπ. Για να μπορέσεις να έχεις σωστή απώλεια βάρους. Αντί να είσαι στη φάση που κάνεις δίαιτα, χάνεις την πρώτη εβδομάδα 5 κιλά, τη δεύτερη 3, την τρίτη 1, έχεις χάσει συνολικά νομίζω 9 κιλά βγαίνει άμα κάνεις την πρόσθεση και τελικά σταματάς τη δίαιτα και μετά από τη δίαιτα βάζεις τα διπλάσια κιλά κλπ. Γιατί έχεις κάνει ζημιά στο μεταβολισμό σου. Γενικά όλα αυτά είναι ένα σύνολο. Είναι γυμναστική μαζί με διατροφή και όλα αυτά πρέπει να τα έχεις γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο για εμφάνιση, αλλά και για λόγους υγείας. Γιατί αν εσύ είσαι σε ένα ποσοστό λίπους πιο υγιές, θα ζήσεις και παραπάνω, θα έχεις λιγότερες πιθανότητες για πολλές παθήσεις κλπ. Αυτό είναι το διχρονά, θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε, να γαμάτε πάντα με καπότα και σωστή διατροφή και λίγο να κινείστε για να είστε πιο υγιείς και πιο λειτουργικοί. Γεια σας, μπούγια και να προστατεύεστε από το κρύο και από το AIDS.